Εγώ είμαι Χερβή Μάρης, είμαι συγγενής θυμάτων τη χρονική πυρκαγιά στο Μάτι. Έχασα εκείνα το βράδυ τη μητέρα μου, την αδερφή μου και τα δύο δίδυμα ανιψάκια μου. Κύριε Χερβή, νοπές οι μνήμες, δεν περνάει αυτή η πληγή, Δεν περνάει και κυρίως όλες αυτές τις μέρες, τον 1,5 χρόνο που γινόταν αυτή η πληγή, εγώ ήμουν από αυτούς που ήταν καθημερινά εκεί. Καταλαβαίνετε ότι κάθε μέρα ζούσαμε το συμβάν. Δηλαδή γυρνάς σπίτι σου το μεσημέρι και είσαι τόσο φορτισμένος που δεν θες να μιλήσεις σε άνθρωπο, δεν θες να ακούσεις τίποτα, δεν θες να κάνεις τίποτα. Πόσο μάλλον που ως άπειροι σε δίκες τέτοιου μεγέθους, διάφοροι ισχυρισμοί και διάφορες μεθοδεύσεις μέσα στο δικαστήριο σε εξοργίζουν. Γι' αυτό που είδατε χθες, την οργή των ανθρώπων, πώς μπορεί να μην είναι δικαιολογημένοι. Απλά να πω για το χθεσινό, γιατί έχω μια συνέχεια σήμερα από ό,τι με ενημερώσανε από τους δικαστές κτλ. Η στάση των ανθρώπων, των συγγενών, των θυμάτων, 6 χρόνια τώρα, είναι προκλητικά ψύχρεμη και αξιοπρεπής. Προκλητικά. Εγώ δεν θα ήθελα να είναι τόσο αξιοπρεπή. Θεωρούσα ότι έπρεπε να υπάρχουν πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Το λέω ειλικρινά. Ωστόσο, δεν έκλεισε δρόμος. Δεν προφυλακίστηκε κανένας. Δεν υβρίστηκε κανένας. Αντί αυτό, το πληρώνουμε, τα ακούμε εμείς. Κυκλοφορεί η σκηνή με την πεταμένη την καρέκλα, στη στιγμή που είχε τελειώσει το δικαστήριο, στη στιγμή που είχε αποχωρήσει η ΕΔΑ, οι κατηγορούμενοι είχαν σηκωθεί από το σημείο. Και είναι προκλητικό το ότι ο άνθρωπος, ο οποίος συνδέεται με την οικογένεια με τα άλλα δύο δίδυμα κοριτσάκια, συνελήφθη την ώρα που αποχωρούσαν από το δικαστήριο οι άνθρωποι που καταδικάστηκαν με 111 χρόνια φυλάκιση. Μόλις ακούσατε τις ποινές, πώς νιώσατε? Εγώ, για μένα ήταν ένα μονόμενο. Για μένα, το λέω και δεν υπάρχει λόγος να μην το λέω δημόσια, για μένα το μόνο που περιμένω είναι η παραγραφή. Βρήκατε κάποιον από αυτούς? Ελπίζω στην παραγραφή. Βρήκατε κάποιον από αυτούς? Όχι. Κάποια στιγμή, στην αρχή, με είχε πλησιάσει κάποιος. Εντάξει, δεν ήθελα. Θες ούτε κάνουμε τους συνηγόρους. Πώς είναι σήμερα η μέρα σας, πώς είναι η ζωή σας? Η ζωή μου και της οικογένειάς μου είναι ταγμένη στο να, όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, να μπορώ να πάω στον τόπο της μάνας μου, της αδερφής μου, που είναι μαζί με τα παιδάκια της και να πω ότι εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Τίποτα.